Okay, λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Καρπούζης Φέτα Gaming και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Και σήμερα βλέπετε αυτό, αυτό με ενοχλεί φίλε. Αυτό που λέγεται βροχή με ενοχλεί. Και δεν το θέλω, άρα σήμερα θα κάνουμε τη στέγη για να μην βρεχόμαστε προφανώς. Θα καλύψουμε με τη στέγη και το μπαλκόνι ώστε να είμαστε φουλ ασφαλείς. Αυτός ο creeper εκεί πέρα κάτω τι κάνει, δεν έχω βέλη. Τέλος πάντων, θα καλύψουμε και τη βεράντα μας εδώ πέρα με τη στέγη. Αλλά αυτό που μου είπατε κάποιοι είναι να έχω και λίγο τα ράτσα πάνω. Άρα θέλω να τα συνδυάσω και τα δύο. Και το καλύτερο που σκέφτηκα είναι να κάνω ένα μέρος μικρό τα ράτσα και το υπόλοιπο να το αφήσω στέγη. Αλλά δεν ξέρω πώς θα κολλάει αυτό. Αυτό που σκέφτηκα είναι να ανοίξω το μπροστά μέρος της στέγης και να το κάνω ένα μεγάλο μπαλκόνι που θα βγαίνει μπροστά. Και αυτό και θα κάνουμε σήμερα. Θέλει πολύ δουλειά αυτό, οπότε παίζει να πάρει και δύο επεισόδια. Αλλά το ξεκινήσουμε σήμερα και βλέπουμε. Και όπως πάει ρε παιδί μου, σήμερα θα κάνουμε το βασικό μέρος και μετά μπορεί ξέρω να πάρει και ένα δεύτερο επεισόδιο για να το ολοκληρώσουμε γιατί θέλει πολύ δουλειά το όλο θέμα αυτό. Αυτό που χρειαζόμαστε αρχικά, ένα pickaxe, ξέρω εγώ να το έχουμε, καβάντζα και θέλουμε και ένα axe σίγουρα. Και εφόσον έχω iron, ας κάνουμε ένα iron axe γιατί θα χρειαστούμε πολύ ξύλο, να κόψουμε πολύ ξύλο εννοώ. Οπότε καλύτερα έχουμε ένα iron axe το οποίο θα κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά μας και δεν θα μας ζαλίζει πολύ. Οπότε here we go. Ρίχνουμε πολλά πράγματα μέσα στο chest και θα πάρουμε μόνο αυτά που χρειαζόμαστε γιατί δεν χρειαζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα προφανώς. Θα χρειαστώ πολλά stairs, πολύ ξύλο κτλ. Οπότε παίρνουμε τα stairs, παίρνουμε αυτό, πάρουμε και τα slabs. Έτσι λες αυτά θα γίνουν. Αυτά θα γίνουν και αυτά τα περισσότερα stairs. Θα κάνω ήδη από τώρα τα μισά περίπου θα τα κάνω stairs. Λέω θα πάρω αυτό, θα κάνω έτσι. Παπαπ. Και παπαπ. Και είμαστε κομπλέ. Έχουμε 60 stairs, 22 acacia logs. Και λογικά θα χρειαστεί να μαζέψουμε κι άλλο, αλλά τέλος πάντων. Να πάρω και λίγο dirt για να κάνω μια γρήγορη σκαλωσιά τέλος πάντων. Να ανεβαίνω γρήγορα με τον dirt και να μπορώ να το. Δεν έχουμε dirt. Άρα θα κάνουμε cobblestone τις καλωσιές. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη στέγη μας λοιπόν. Που σημαίνει πως πρέπει να ανέβουμε. Άλλαξε λίγο εδώ πέρα τη βεράντα, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πώς θα ξεκινήσει το κόλπο μας. Θα ξεκινήσει από εδώ. Και θα πάει έτσι, ωραία. Αυτό είναι το βασικό πλάνο. Good, good, λοιπόν. Θα μένει εδώ πέρα ότι δεν θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πιάσει όλο το πράγμα από εκεί. Οπότε εδώ καλύτερα να έρθει κάπως έτσι. Όχι εκεί, σίγουρα όχι εκεί. Σίγουρα όχι εκεί φίλε μου. Αυτό πρέπει να πάει. Ναι δεν μπορώ να το βάλω τώρα όμως. Okay, έτσι θα μπορούσε να γίνει. Ωραία. Και λάθος tool. Να στρίψει έτσι ρε παιδί μου. Να στρίψει κάπως έτσι. Και να συνεχιστεί από εδώ. Ωραία. Για να βγαίνει μια σκεπή normal. Και πρέπει να τα βάζω από εδώ πάνω, ρε φίλε. Πρέπει να χάνω εδώ πάνω και να τα βάζω έτσι. Το οποίο θα μου πάρει πολύ ωρίτσα. Και θα είναι και λίγο σπαστικό. Αλλά τέλος πάντων. Με αυτόν τον τρόπο όμως, θα το πάμε όλο ευθεία εδώ πέρα. Και θα καλύψουμε αυτή τη μεριά. Τέλεια. Ίσως να το δούμε λίγο πώς θα βγει. Πάει μέχρι εδώ η σκεπή. Και οπότε θα συνεχίζει ευθεία πίσω. Ωραία. Οπότε έχουμε αυτό από εδώ. Πάρουμε και αυτά να μην φεύγουν. Χωρίς λόγο blocks. Και τώρα πρέπει να το πάμε και από. Όχι από εκεί, σίγουρα όχι από εκεί. Γενικώς πρέπει να πάμε μια ευθεία μέχρι εκεί, οπότε επειδή θα πάρει αρκετό χρόνο να στο κάνουμε λίγο off camera. Λοιπόν, βγαίνει κάπως έτσι αυτό. Το πρώτο σκεπτικό που θα κάνω είναι περίπου 5 blocks εδώ πέρα. Να δω αν μπορώ να βρω μια συμμετρία. Έχουμε 1, 2, 3. Ωραία. Να αφήσουμε αυτά τα 3 και να σκάψουμε δηλαδή από το τρίτο και μετά. Δηλαδή να πάει κάπως έτσι. Και να αφήσουμε και από εκεί 3, δηλαδή 1, 2. Μεσαι, πώς το έκανα εκεί. Είναι 1, 2, 3 πλάτη, ωραία. Τώρα αυτά που λέω μπορεί να μην τα καταλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει. Προσπαθώ να τα βρω λίγο στο μυαλό μου. Ωραία, οπότε αυτό εδώ πέρα να γίνουν slabs αυτά. Χρειαζόμαστε να crafting table λίγο πιο προσβάσιμο από εκείνο. Ναι, γιατί εκείνο. Ναι, οκ. Πρέπει να φτιάξουμε ένα crafting table να το έχουμε εκεί πάνω. Αλλά μισό. Για να μπορούμε να. Οκ. Πάρουμε και αυτά slabs και να ανέβουμε το δρόμο της επιτυχίας, ο οποίος είναι αυτός. Τον έκανα πριν που έπεσα. Λοιπόν, εδώ πέρα δηλαδή να μπουν slabs. Ωραία. Θα μπουν slabs όμως σε ποιο επίπεδο. Θα μπουν. Ναι, σε αυτό το επίπεδο θα μπουν τα slabs. Και θα είναι εδώ πέρα. Όχι, άμα μπουν εδώ πέρα δεν θα μπορώ να βάλω φράχτη γύρω-γύρω. Άρα άκυρο αυτό. Θα πάνε ένα μπλοκ κάτω. Ωραία. Δηλαδή. Θα παιχτεί το εξής πράγμα. Έτσι και λες από εδώ πάνω θα μπουν slabs έτσι ρε παιδί μου για να το καλύψουν. Ωραία. Άρα αυτό που πρέπει να παιχτεί είναι να βάλουμε και εδώ πέρα. Στο ίδιο επίπεδο. Το οποίο σου να φαίνεται λίγο άσχημο στην πρόσωψη αλλά δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει και πάρα πολύ. Και
Το άλλο που πρέπει να παιχτεί. Τώρα είναι εδώ πέρα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Α, από εδώ και πέρα θα είναι το μπαλκόνι, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα βγαίνει εδώ και θα είναι το μπαλκόνι. Άρα βγάζει νόημα έτσι. Κάνει ένα τέτοιο. Και άλλο ένα τέτοιο. Βασικά θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Να έχουμε ένα crafting table. Κάνει αυτό. Κάνει και αυτό. Έχει 13 slabs τώρα, οπότε βολεύεσαι. Και κάνει αυτό. Ωραία, έχει αυτό το μπαλκόνι το οποίο βγαίνει εδώ πέρα και είναι 4x4. Να κάνω 1, 2, 3. Είναι 5, το κάνουμε και αυτό εδώ πέρα. 5, να είναι τετράγωνο μπαλκόνι εντελώ. Ωραία. Και έχει λοιπόν αυτό. Το οποίο είναι ένα ωραίο μπαλκονάκι που θα έχει εδώ πέρα και θα βλέπει μπροστά τη θέα, ρε παιδί μου, και θα είσαι έτσι ασφαλή. Το οποίο πιστεύω ότι μετράει. Τώρα από εκεί πέρα τι πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα πρέπει να. Όχι, αυτό γιατί το σπάω. Πρέπει να ανέβει όλο αυτό προ τα πάνω με σκάλε. Αυτό θα είναι καλυμμένο από πάνω, άρα δεν θα έχει ορατότητα στο πάνω μέρο. Απλά το πρόβλημα εδώ πέρα, δείτε ποιο είναι τώρα. Ακούστε ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε εδώ πέρα. Δεν πήρα φαγητό, αρχικά είναι το πρόβλημα. Πρέπει να πάρω λίγο φαγητό. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καθόλου ξύλο για αυτό που χρειαζόμαστε. Το υπολόγισε εντελώ λάθο. Χρειαζόμαστε περίπου ακόμα 50 με 60 logs για να βγει αυτό κάπω εύκολα. Οπότε, αυτό έχουμε να κάνουμε σαν φυσιολογικοί άνθρωποι και φυσιολογικοί Minecrafters. Είναι πάμε να μαζέψουμε πολύ ξύλο. Οπότε κόβω το βίντεο και επιστρέφουμε σε ελάχιστο χρόνο όταν θα έχω λίγο παραπάνω ξύλο. Ωραία, και κάπου εδώ νομίζω ότι τα logs είναι αρκετά. Έχουμε 75 logs. Θα πιστεύω ότι φτάνουν. Αυτό πρέπει να κάνω σίγουρα κάποια στιγμή. Έχει πέσει και εδώ πέρα ένα log. Είναι σίγουρα να πάω για ένα καλό mine κάποια στιγμή. Γιατί το προηγούμενο mine πήγα δεν πήρα σχεδόν καθόλου iron. Χρειάζομαι πολύ iron για να έχω ευκολία και σε tools και σε armor κτλ. Να είμαι λίγο άνετο. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει. Έχουμε αρκετό ξύλο πλέον. Για να κάνουμε τη στέγη τουλάχιστον το πώς θα είναι περίπου, ρε παιδί μου. Έχω σκεφτεί λίγο στο μυαλό μου πώς θα είναι, εντάξει, όχι και τέλεια. Αλλά πιστεύω ότι θα βγει εντάξει. Οπότε πάμε πάνω να την κάνουμε. Τη στέγη. Και να είναι τέλεια. Να είναι η καλύτερη στέγη που έχετε δει στη ζωή σας, ίσως. Ίσως και όχι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, σε δεύτερη φάση, είναι να μπουν σε όλα αυτά slabs. Ωραία. Ώστε να μπορέσουμε να τα επεκτείνουμε. Δηλαδή θα κάνουμε αυτό. Και όλα αυτά θα κάνουμε slabs. Τα οποία είναι αρκετά. Για τώρα τουλάχιστον να το βάλουμε και εδώ πέρα ένα στη γωνία. Ώστε να μπορούμε να κάνουμε το τι πράγμα και να το ανεβάσουμε. Δεν θα ανεβαίνει επάπειρον. Θα ανεβαίνει για 3-4 blocks περίπου η στέγη. Δεν θα πάει, ξέρω εγώ, μέχρι να γίνει εντελώς γωνία. Κάποια φάση απλά θα το πάω ευθεία και τέτοιο. Οπότε, τώρα ανεβάζουμε. Αλλά τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο το όλο πράγμα γιατί απλά θα κάνεις αυτό το πράγμα. Παπ. Και τώρα δεν παίρνει σχεδόν καθόλου χρόνο σε σχέση με το τι έπαιρνε πριν. Δεν θα μπορούσε και πριν να το είχα κάνει αυτό, αλλά πού να σκεφτεί ο Χάρης. Δεν έχει μυαλό ο Χάρης. Ξέρετε ποιος είναι ο Χάρης. Αυτό που θέλω να κάνω για να σπάει λίγο όλο αυτό είναι εδώ πέρα στις γωνίες να χώνω ένα τέτοιο. Με πιάνεις. Και πάνω του να βάζω ένα slab. Ώστε να μην φαίνεται τόσο μονότονο. Πολύ έξυπνο αυτό, Χάρη. Εκεί δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Καλά έκανα και το σκέφτηκα. Λοιπόν, θα γίνει όντως αυτό, αλλά όχι από το πρώτο, θα γίνει από το δεύτερο. Και μετά, γιατί όπως είδατε πριν, δεν πέτυχε από το πρώτο και δεν κολλάει κιόλας από το πρώτο. Οπότε ναι, από το δεύτερο θα γίνεται αυτό για να σπάει λίγο, ρε παιδί μου, η μονοτονία του stair μόνο. Δεν μου αρέσει να είναι έτσι μονότονα τα πράγματα. Τι κάνω. Πρέπει να βρίσκω νέους τρόπους για να ανεβαίνω. Μετά πρέπει να σπάσω όλα αυτά τα cobblestone και θα βαριέμαι. Βασικά, γιατί δεν κάνω εδώ πέρα το πιο απλό, ρε παιδί μου. Θέλει άλλο ένα. Ωραία, και θα ανεβαίνουμε έτσι και θα σπάσω μόνο αυτά μετά. Να μην έχουμε να σπάσουμε 8.000 blocks. Θα σπάω από τώρα αυτά βασικά. Για να μην τα βλέπω. Δεν μου αρέσουν. Καλά και ένα πιο μετά. Δεν πειράζει. Και θα γίνει αυτό. Εδώ πέρα είχα σπάσει ένα. Ναι, εδώ έσπασα ένα block. Ωραία. Κομπλέ λοιπόν. Και τα πίσω εδώ πέρα. Α, απλά αυτά δεν θα ενώνονται. Δεν πειράζει βασικά. Α, καλύτερα έτσι κιόλας. Πολύ καλύτερα έτσι. Οπότε εδώ πέρα, όπως είπαμε, θα βάλουμε ένα τέτοιο. Με ένα σλαμπάκι από πάνω του. Και αυτό βολεύει, ρε φίλε. Θα σου εξηγήσω τώρα γιατί. Από αυτά πάνε ευθεία. Το βάλα σε λάθος μπλοκ. Όχι. Ναι, ναι, γι' αυτό δεν πέτυχε εδώ πέρα. Εδώ πρέπει να μπει. Όχι. Αυτό δεν κολλάει. Α, ναι, γιατί είναι αντίθετα εδώ, ρε. Άρα απλά θα το κάνω όπως πριν. Δηλαδή, εδώ κλασικά έτσι και αυτό θα είναι εδώ πέρα μπροστά. Έτσι. Οκ, okay, it works. It works very good. Ωραία, μ' αρέσει. Οπότε αυτό θα μας βοηθήσει και σε άλλο πράγμα. Σιγά σιγά θα τα πούμε όλα, μην βιάζεστε. Μαγκές, δεν θέλω βιασύνες. Δεν θέλω βιασύνες. Αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν θέλω, αυτό είναι βιασύνες.
Λοιπόν, πάμε τώρα υπομονετικά να κάνουμε και το επόμενο όροφο. Πιστεύω θα βγει μια πολύ όμορφη σκεπή, ρε φίλε. Αλήθεια το πιστεύω. Απλά θέλω να δω πώς θα ανεβαίνω στη σκεπή αυτήν. Για το μπαλκόνι εννοώ. Εντάξει, θα βρούμε τρόπο, ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Κάνουμε πάλι την διαδικασία με τα slabs. Θα την επαναλάβω δύο φορές ακόμα. Οπότε απλά κόβω το βίντεο και επανερχόμαι όταν την επαναλάβω για να μην σκουράζομαι τα ίδια πράγματα. Δεν μ' αρέσει. Οπότε ναι. Τα λέμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το οποίο δεν γίνεται εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησαν από το ίδιο σημείο. Όπως βλέπετε από εκεί και από εκεί δεν ξεκίνησαν από το ίδιο σημείο. Άρα υπάρχει μια περιπλοκή. Ωραία. Η οποία όμως δεν θα είναι δύσκολο να λυθεί, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, το όλο θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι από εδώ κλείνουν τα logs προς τα μέσα και βγαίνουν προς τα έξω. Άρα δημιουργείται ένα μικρό μπέρδεμα, μια μικρή ανακατοσούρα θα μπορούσαμε να πούμε. Η οποία δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς θα αντιμετωπιστεί. Αλλά γι' αυτό θα το κάνουμε σε δύο επεισόδια, γιατί πραγματικά θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα, τα οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε, προφανώς. Οπότε για την ώρα, να πούμε λίγο πάνω. Όταν φάω τα καρότα πρώτα, γιατί τα καρότα δίνουν δύναμη και ενέργεια και ζωή και πράγματα. Ωραία. Και πώς θα απεχθεί τώρα η κατάστασή μας, παιδιά. Αρχικά θα φτιάξουμε λίγα fences. Ωραία. Θα κάνουμε λίγα sticks. Πολλά έκανα. Τι κάνω. Τα fences νομίζω γίνονται έτσι. Για να δω. Αυτά είναι τα fence gates. Οκ. Okay. Άρα τα fences γίνονται... έτσι. Ωραία. Έχουμε 12 fences, τα οποία δεν φτάνουν νομίζω. Βασικά, ξεκινάνε από εδώ. Δεν φτάνουν προφανώς. Θέλουμε λίγα ακόμα. Και αυτά φτάνουν. Ωραία. Και κάπως έτσι κλείνουμε αυτό. Θα βάλω ένα μπλοκ εδώ πέρα για να ανεβαίνω. Και αυτό είναι το μπαλκονάκι, το οποίο θα ξεκινάει από κάπου εδώ. Θα μπει κάπου εδώ κάτι σαν σκάλα για να ανεβαίνει στην ταράτσα. Δεν ξέρω. Κάτι θα γίνει και θα ξεκινάει από εδώ. Από εδώ πάνω. Όχι έτσι σίγουρα. Από εκεί τέλος πάντων, μισό. Υπάρχουν περιπλοκές που πρέπει να λυθούν, αλλά σιγά σιγά θα γίνουν όλα, μαγκής μου. Μην αγχώνεστε. Κάνουμε αυτό. Και δες τώρα πώς θα ακολουθήσει το πράγμα εδώ πέρα. Θα παιχτεί το εξής κόλπο. Θα σπάσει αυτό. Θα παιχτεί το εξής κόλπο. Θα μπουν εδώ πέρα τα slabs. Ωραία. Και θα γίνει αυτό. Θα μπουν εδώ πέρα stairs. Θα αρχίσει να ανεβαίνει η οροφή κανονικά. Και από εδώ και πέρα η οροφή θα είναι ίση. Οπότε εδώ πέρα αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα σπάσουμε αυτό. Όχι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μείνει στο ίδιο επίπεδο και τα άλλα να ανέβουν. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω για αυτό είναι το εξής. Λοιπόν, δες. Βάζει εδώ πέρα μια σκάλα. Και βάζει εδώ πέρα slabs. Ω ναι, φίλε μου. Αν είσαι αρχιτέκτονας, όλα τα κάνεις. Και επειδή και εδώ πέρα υπάρχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και πρέπει εδώ πέρα να μείνει στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή να μείνει έτσι εδώ. Αυτό. Για να αρχίσει να ανεβαίνει παράλληλα. Από εδώ και πέρα. Ωραία. Βάζει τα slabs εδώ. Και εδώ. Και βάζει ένα stair εδώ πέρα στο ενδιάμεσο. Όχι ανάποδα. Κανονικά το βάζει. Εδώ. Ούτε έτσι το βάζει. Σε παρακαλώ. Δεν έβαλα καν stair τώρα. Λοιπόν, boy, δες, εδώ το θέλω. Και να στρίβει εδώ να πάει. Boy, εδώ. Ωραία. Και τώρα τα φέρνεις όλα στο ίδιο επίπεδο και μετά μπορείς να συνεχίσεις κανονικά προς τα πάνω. Απλά εδώ πέρα θα υπάρχει λίγο διαφορά, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα φαίνεται αυτό, πιστέψτε με. Και θα πάει λίγο πιο πάνω και μετά θα κλείνει. Βασικά θα μπορούσε και από εδώ πέρα να κλείνει, αλλά όχι, είναι πολύ νωρίς για να κλείνει. Ωραία. Κάπως έτσι. Και εδώ πέρα στον διάμεσο χώρο μπορείς να βάλεις επίσης λίγα ακόμα stairs. Εδώ πέρα θα χωρούσαν πολύ εύκολα, πιστεύω. Να βάλεις έτσι, ρε παιδί μου. Ένα. Δύο. Τρία. Και να κατασκευάσεις και λίγα ακόμα για να σκομπλέ. Έτσι εδώ, παμ. Ωραία, να βάλεις έτσι εδώ. Και είσαι σένιος. Όχι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Το βάζεις εδώ, ρε παιδί μου. Και φαίνεται πολύ κουλό. Όχι. Α, δες τώρα τι κάνεις, φίλε μου. Παίρνεις αυτά. Και τα κατεβάζεις έτσι κάτω. Δες το. Πάνω σε αυτό που θα είναι το ταβάνι. Ωραία. Και φέρνεις το φράχτη.
Κάποια πράγματα ίσως να μην τα έχω σκεφτεί και τόσο καλά τελικά. Τελικά παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Βασικά φέρνεις και αυτό εδώ. Στο έτσι. Τι κάνω, λάθος. Λάθος κουτάκι. Το πας εδώ. Παπ παπ. Θέλει και ένα σλάμπ πάνω. Ή τα φτιάχνω λίγα λίγα, δεν ξέρω. Φτιάξουμε λίγα σλάμπς να έχουμε, ωραία. Ναι, Χάρη, ναι. Να ξέρεις να χτίζεις, Χάρη. Ωραία, και το φέρνεις έτσι εδώ. Και αυτό φαίνεται full cool, γιατί θα πρέπει να πάει ένα μπλοκ πιο πάνω. Απλά ο Χάρης δεν ξέρει να μετράει. Ωραία, καλός είναι ο Χάρης. Και παίζει αυτή η κατάστα. Η οποία κατάστα είναι κομπλέ. Γιατί δες τι κάνεις μετά. Σπάς αυτή τη βλακεία. Και αρχίζεις και βάζεις slabs. Και πάει κάπως έτσι το όλο πράγμα. Θα βάλουμε slabs μόνο σε αυτό το δωμάτιο για να δείτε λίγο πώς θα παιχτεί η φάση. Ωραία, θέλουμε πολλά slabs ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα εκεί δεν θα μπορούμε να βάλουμε γιατί θέλω να ανεβαίνω. Θα βάλουμε έτσι περιμετρικά, ρε παιδί μου. Θα βάλουμε και εδώ πέρα. Θα χρειαστεί πάλι να φτιάξουμε κι άλλα γιατί ποτέ δεν είμαστε συνεπείς στο πώς θα φτιάχνουμε. Έχουμε 12 που πάλι δεν θα φτάσουν και θα κλαίγουμε. Φυσικά, είναι 3x3 ακριβώς, δεν φτάνουν ακριβώς. Άμα τα έχεις υπολογισμένα όλα, δεν αγχώνεσαι. Ωραία. Και έχεις αυτήν εδώ πέρα τη φάση. Τώρα το πώς θα πας πάνω είναι ένα άλλο ερώτημα. Το οποίο όμως θα μπορούσε να λυθεί πολύ εύκολα. Χρησιμοποιώντας τη βεράντα σου. Στην οποία θα βάλεις μια μικρή σκαλίτσα εδώ πέρα και θα ανεβαίνεις. Και θα είσαι κομπλέ. Δες πώς θα λειτουργήσει δηλαδή αυτό. Σπάς αυτά τα δύο πρώτα γιατί δεν σ' αρέσουν. Και αυτό. Και βάζεις μια μικρή σκαλίτσα εκεί πέρα με κανονικά. Λάντερ, κανονικό. Α, τι κάνω. Έχω sticks, δεν πειράζει. Όχι έτσι. Κάνεις αυτό. Τα βάζεις εδώ. Και τραβάς μια μικρή σκαλίτσα εδώ πέρα. Ανεβαίνεις τη σκαλίτσα. Και πουπ καταλήγεις εδώ πέρα. Το οποίο εδώ πέρα, τι είναι φίλε μου. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια ταράτσα. Μικρή. Ένα σαν μια αποθήκη ρε παιδί μου ας το ονομάσουμε. Το ονομάσουμε αποθήκη, σ' αρέσει το όνομα αποθήκη, σ' αρέσει. Σπάς και αυτό. Ωραία. Και χώνεις τέτοια πράγματα, τέτοια κόλπα κάνεις. Ωραία. Χώνεις τα κόλπα σου εδώ πέρα έτσι. Στο έτσι τα χώνεις τα κόλπα σου. Βάζεις και εδώ ένα τέτοιο. Και συνεχίζει τα κόλπα σου, έτσι τα κάνεις πολύ κόλπικα. Δεν πέφτεις κιόλας, προσέχεις να μην πέσεις γιατί δεν θα είναι καλό να πέφτεις. Και δημιουργείται μια τέτοια φάση, για την οποία δεν έχεις πάλι ξύλα γιατί δεν φρόντισες να πάρεις αρκετά. Αλλά γενικώς δημιουργείται μια τέτοια φάση, για την οποία θα πάμε να ψάξουμε τώρα ξύλα για να το καταλάβετε. Και θα το συνεχίσουμε το επόμενο επεισόδιο γιατί σήμερα ήδη βγαίνει πολύ μεγάλο το επεισόδιο και δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε για πολύ ακόμα γιατί θα κουράσει. Οπότε θα κάνουμε και ένα δεύτερο επεισόδιο για τη στέγη. Αυτό είναι το στέγη Vol 1. Το επόμενο θα είναι το στέγη Vol 2. Που θα είναι το ολοκλήρωμα τη στέγη. Μάλλον. Οπότε πας να μαζέψεις λίγο ξύλο και κόβεις λίγο το βίντεο για να μην κουράσεις τα παιδιά που σε βλέπουν. Αυτό είναι το βασικό. Πάντα. Και λοιπόν, αφού έχεις μαζέψει το ξύλο, τόση ώρα θα έπρεπε να είχα ήδη κάνει να χρειαστεί να μιλάω. Απλά δεν ξέρω, ξεχάστηκα τελώς. Τέλος πάντων, γίνεται αυτό το κόλπο εδώ πέρα. Βασικά, η σκάλα εδώ πέρα δεν βολεύει και full. Γιατί είναι εντελώς στη γωνία. Αλλά ας το πούμε ότι βολεύει ρε παιδί μου. Και ας το πούμε ότι έρχεσαι έτσι εδώ. Ωραία. Με νιώθεις, νιώθεις τη φάση μου. Βασικά όχι, δεν θα γίνει καν αυτό φίλε μου. Θα γίνει το εξής. Θα γίνει το εξής. Θα παιχτεί η εξής φάση. Θα σπάσουμε αυτό στη μέση. Θα γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, θα χαλάσει λίγο το πώς είναι το δωμάτιο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί είμαστε γαμάτι. Θα ανεβαίνεις εδώ. Φυσικά δεν θα ανεβαίνεις καν εδώ, θα ανεβαίνεις μέχρι εδώ. Και θα μπαίνεις στο πανέμορφο παταράκι που έχεις κάνει εδώ πέρα. Το σένιο. Ξέρεις αυτό που λέμε τόση ώρα το σένιο. Αυτό είναι. Και είσαι κομπλέ. Αυτό εδώ πέρα πάνω θα κλείνει. Θα βάλεις slabs και θα κλείνει. Θα βάλεις έτσι slabs. Θα είναι κλειστό από πάνω προφανώς. Για να μην μπαίνουν και κλέφτες. Ή γίνει καμιά χαζομάρα. Ωραία. Το κλείνεις όλο αυτό από πάνω. Άμα δεν είσαι και χαζός εντελώς να πέφτεις όλη την ώρα. Άμα δεν σκέφτεσαι. Έτσι κλείνει αυτό. Καταλαβαίνεις ότι πάλι δεν φτάνουν να τα σελάβεις και πάλι απογοητεύεσαι με τον εαυτό σου ο οποίος ποτέ δεν μπορεί να μετρήσει. Ωραία. Και έχεις αυτή τη φάση τώρα. Που λες. Που λες τώρα εντάξει είμαι σένιος. Έχεις και 37 slabs μετά και λες όπα. Εδώ γίνεται δουλειά.
Κάνεις τα κόλπα σου εδώ. Κάνεις και εδώ τα κόλπα σου γιατί τώρα έχεις τη σκάλα για να ανεβαίνεις, οπότε δεν χρειάζεσαι αυτά slabs. Ωραία. Και έχεις δημιουργήσει ένα υπέροχο πατάρι. Το οποίο πατάρι έχει και μπαλκόνι. Και λες, φίλε, είμαι σένιος. Αυτό λες. Και απλά το λες, το πιστεύεις κιόλας. Ωραία. Και κάνεις αυτό εδώ πέρα. Σκα... Αυτά τα βάλουμε έτσι στο όρθιο. Ωραία. Όπως και αυτό το βάλουμε στα όρθια. Ωραία. Και κάνεις αυτό το αριστούργημα. Το οποίο δεν θα ολοκληρωθεί τέλος πάντων. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε που το πάω. Και το κλείνεις έτσι εδώ πάνω, κάπως έτσι. Και έχεις, φίλε μου, ένα υπέροχο. Ένα υπέροχο, ξαναλέω. Πατάρι. Κατάλαβες. Τώρα θα υποθέσουμε ότι και αυτό εδώ πέρα είναι κλειστό έτσι. Και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το νόημα. Ωραία. Και έρχεσαι λοιπόν εδώ πέρα έτσι αμέριμνος. Και είσαι κομπλέ. Έχεις το παταράκι σου, φίλε μου. Έρχεσαι από εδώ, παπ. Πατάρι. Και είσαι κομπλέ. Βγαίνεις εδώ πέρα, είναι το μπαλκόνι σου. Αράζεις το μπαλκόνι έτσι. Χαλαρώνεις. Πατάρι χαλαρώνει. Κατάλαβες. Και είσαι σένιος. Είσαι ό,τι πρέπει να είσαι, φίλε μου. Από εδώ πέρα δεν περνάει, οπότε καλό θα ήταν να τον μπλοκάρουμε εντελώς. Να είναι κάπως έτσι. Και από εδώ. Ναι, οκ. Okay. Θα κάνουμε όλα αυτά τέτοια. Τον μπλοκάρεις και εδώ. Να μην φαίνεται όπως να είναι. Παίρνεις και το crafting table από εκεί γιατί είναι ξέμπαρκο. Και βάζεις τέτοια. Και το crafting table το βάζεις κάπου αλλού. Π.χ. το βάζεις εδώ. Ωραία. Και το κλείνεις και με ένα slab από πάνω για να μην είναι σαν χαζό. Κλείνεις και αυτή την τρύπα εδώ πέρα. Σφραγίζεις ό,τι τρύπα υπάρχει ανοιχτή. Και είσαι σένιος. Δες εδώ τι έχουμε φτιάξει, φίλε. Τώρα το μόνο που θέλουμε είναι λίγα logs εδώ πέρα για να το ολοκληρώσουμε. Το οποίο θα μαζέψω πάρα πολύ γρήγορα. Εκτός αν έχω ήδη μέσα στο chest μου και πραγματικά το εύχομαι. Δυστυχώς δεν έχουμε. Παίζει να έχω στο άλλο. Δεν το πιστεύω. Έχουμε ένα τέτοιο. Το οποίο δεν βοηθάει όμως. Σπάς και όλα τα κόμπλεστο για να μην φαίνεται σαν χαζό το σπίτι σου. Απ' έξω για τώρα η στέγη, επειδή την κοίταξα πριν όταν γυρνούσα. Θα σα δείξω και τώρα που θα πάω να μαζέψω λίγα τέτοια. Φαίνεται κακάσχημη. Αλλά αυτό θα διορθωθεί στο επόμενο επεισόδιο που θα την προσαρμόσουμε πολύ τη στέγη. Τώρα κάναμε λίγο το μικρό κομμάτι. Κάναμε το παταράκι. Ωραία. Κάναμε το πατάρι. Αυτό είναι το ωραίο. Το πατάρι. Ωραία. Στο επόμενο θα ασχοληθούμε πολύ με τη στέγη. Δεν θα φαίνεται έτσι προφανώς. Θα τα προσαρμόσω. Μην αγχώνεστε. Να ξέρω ότι φαίνεται χάλι μαύρο. Το ξέρω. Αλλά θα το προσαρμόσουμε. Και τα πάνω και τα ξύλα μάλλον θα τα αλλάξω full γιατί φαίνεται όπως να είναι. Οπότε μην αγχώνεστε. Όλα θα γίνουν. Υπομονή μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να μην το χάσετε γιατί θα κάνουμε πολλή δουλειά, φίλε μου, στο επόμενο. Οπότε πάμε πολύ γρήγορα να μαζέψουμε λίγο ξυλαράκι. Το οποίο θα το κάνουμε από εδώ πέρα. Έχει και ένα όκουντ εδώ πέρα, το οποίο να φύγει απλά θέλουμε. Ωραία, μαζέψουμε λίγο ξύλο. Γύρω στα 10 λόγκες είμαστε μια χαρά. Πάρουμε εδώ πέρα όσο μπορούμε. Να είμαστε κομπλέ. Και κάπου εδώ λοιπόν, μόλις τελειώσουμε και με αυτό, θα κλείσουμε και το σημερινό επεισόδιο. Το κάναμε καλή δουλειά, πιστεύω. Για ένα επεισόδιο. Να σπάσουμε εκείνο εκεί πάνω. Αν το φτάνω. Ωραία. Και εκείνο. Μπράβο, ρε. Ωραίος. Αυτά λοιπόν. Πάμε να τα βάλουμε, να τα τοποθετήσουμε και να τελειώνουμε για σήμερα. Οπότε πιστεύω ότι κάναμε καλή δουλειά για σήμερα. Απ' έξω, όπως είπα, φαίνεται απέσιο. Αλλά προφανώς θα διορθωθεί. Μ' αρέσει που είναι έτσι συμμετρικό. Δεν είναι συμμετρικό με την πόρτα. Το παίρνω πίσω. Δεν είναι συμμετρικό με την πόρτα. Αλλά δεν πειράζει, θα διορθωθεί και αυτό άμα δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα δούμε, ας ολοκληρώσουμε τη στέγη και μετά, αν δεν μου αρέσει καθόλου, θα τα αλλάξουμε όλα. Καλά, όλα. Τέλος πάντων, θα τα αλλάξουμε. Αλλά σιγά σιγά θα βγει, μην αγχώνεστε. Θα είναι μια χαρά σε λίγο καιρό. Οπότε ανεβαίνεις εδώ πέρα, φίλε μου. Και τι ήθελα να κάνω. Α, να ολοκληρώσω αυτό εδώ πέρα. Βάζεις αυτό έτσι. Παπ, παπ, παπ. Και κλείνει κάπως έτσι αυτό. Και βάζεις και ένα torch άμα είσαι μάγκας. Εγώ είμαι μάγκας, οπότε θα βάλω torch. Και επειδή είμαι πολύ μάγκας, θα βάλω δύο torch βασικά. Δεν παίζει να έχω κόλλ. Έχω τόρτσες. Okay. Και τελειώνεις κάπως έτσι. Οπότε ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε φυσικά να ρίξετε ένα like. Έχει κεντρικό μπλοκ. Εδώ είναι το κεντρικό μπλοκ. Οπ. Ρίχνεις και το τόρτσο εδώ πέρα και σε κομπλέ. Οπότε ναι, άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε ένα. Οπ, τα βάζεις και έτσι αυτά. Και είναι κομπλέ. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε ένα like στο βίντεο, ένα comment από κάτω να μου πείτε πώς φάνηκε και ένα subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για ένα βίντεο σαν αυτό ή και άλλα. Και ναι, θα πούμε στα επόμενα βίντεο φυσικά. Εννοείται αυτό. Πάμε να δούμε από λίγο μακριά. Αυτό πρέπει κάπως να στηρίζεται. Ίσως να βάλω καμιά κολόνα. Ή θα βάλω, δεν ξέρω, κάπως διαγώνια κολόνα. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά. Τα λέμε. Γεια σας.